εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να ακούσω πρώτα απ' όλα και μετά να μιλήσω. Γιατί πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι που εργαζόμαστε τόσες πολλές ώρες, πράγμα που μάλλον συμπεραίνεται από τις πολλαπλές επαγγελματικές ιδιότητες που μου αποδώσατε, σημαίνει ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα. Σπανίως ακούμε και περισσότερο μιλάμε. Και αυτό είναι πρωτίστως κακό για μας σαν επαγγελματίες, αλλά είναι ένα κακό που μεταφέρεται και στους ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν το ακροατήριό μας, να το πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Οπότε ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την ευκαιρία να ακούσω και τον κύριο Παναγιώτη που μίλησε ως τώρα και τους επόμενους ομιλητές. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Παναγιώτη, ο κύριος καθηγητής, ολοκλήρωσε τη δική του έτσι εισήγηση με το κομμάτι της ανωνυμίας. Θα ήθελα να το πιάσω ακριβώς από εκεί και να απευθυνθώ λίγο και σε εσάς, κύριε Κακολλήρη, γιατί κάνατε στην αρχή μία παρομοίωση της τωρινής συνθήκης των social media και του κοινού τους με την αρχαία αγορά, την αρχαία αθηναϊκή αγορά. Καταρχάς, υπάρχει μια εσφαλμένη, κατά τη γνώμη μου, εντύπωση ότι ό,τι είναι αρχαίο είναι και καλό. Ό,τι συνέβαινε στην αρχαιότητα μπορούμε να το φέρουμε ως παράδειγμα. Αλλά θα το προσπεράσω αυτό περί αρχαιολατρείας, όχι δική σας, της κοινωνίας μας γενικότερα, και θα πω ότι τουλάχιστον στην αρχαία αθηναϊκή αγορά δεν κρυβόντουσαν άνθρωποι πίσω από κείονες και πίσω από τείχη για να εκτοξεύουν λόγους, ύβρις ή οτιδήποτε άλλο χωρίς να φανερώνουν το πρόσωπό τους. Υπήρχε ένας επώνυμος λόγος, μια επώνυμη θέση και φυσικά υπήρχαν και για τις συνέπειες της επώνυμης θέσης του καθενός. Πράγμα με το οποίο τίνω να γίνω αιμονικός όσον αφορά την μη ανάγνωση ανωνύμων τοποθετήσεων και ανωνύμων post στα social media και όχι μόνο στα social media. Αλλά αυτό θα το πω, θα εντρυφήσω λίγο σε αυτό σε λίγο. Για μένα η ανωνυμία είναι η αρχή του όχλου. Το λέγαμε παλιά στα γήπεδα, στις αθλητικές εκδηλώσεις, ότι όταν μαζευτούν 300 ψιλοέξαλλοι νεαροί, να το πω έτσι, στην κερκίδα, μπορεί να αποτελέσουν έναν πυρήνα πολύ σκληρό και πολύ επικίνδυνο, αλλά μας λέγανε οι υπερασπιστές τους ότι αν τον πήγαινες έναν-έναν στο δικαστήριο, θα βρισκόντουσαν αρκετοί μάρτυρες να πούν πόσο καλό παιδί είναι, σε πόσο καλή οικογένεια μεγάλωσε και ότι ατομικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το παιδί αυτό. Το πρόβλημα υπάρχει όταν εντάσσεται στην αγέλη. Φύγαμε από τη λογική των 300, 500, 3.000 χούλιγκαν στην κερκίδα και μπαίνουμε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ πιο επικίνδυνο, ακριβώς γιατί μπορεί να γίνει πολύ πιο συμμετοχικό και συνολικό στα social media. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι ακούω με λίγο διάθεση χαριτωμένη την ερώτηση για τα αν τα social media είναι καλά ή κακά. Δεν την κάνουμε προφανώς εμείς που τα ξέρουμε αυτή την ερώτηση. Την κάνουν όμως πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν χαοτική τη συζήτηση. Το να πεις το 2021 αν τα social media και η ύπαρξή τους είναι κάτι καλό ή κακό, μου θυμίζει την ερώτηση που γινόταν πριν από λίγα χρόνια, το αν η παγκοσμιοποίηση είναι καλή ή κακή. Στην οποία επίσης απαντούσα ότι όταν έχει έρθει η παγκοσμιοποίηση και έχει επικρατήσει για τους λόγους και με τις συνθήκες που έχει επικρατήσει σε όλη τη γη, είναι σαν να ανατρέχουμε ακόμα πιο πίσω και να λέμε αν η βροχή είναι καλή ή κακή. Δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή, συμβαίνει. Θα βραχείς ή θα μείνεις στεγνός. Ή θα βραχείς τόσο ώστε να σου αρέσει και να μην γίνεις μουσκεμα και αρρωστήσεις. Οπότε κάπως έτσι πηγαίνει και για μένα η απάντηση σχετικά με το καλό ή το κακό των social media. Τα social media έχουν πολύ καλά και χρήσιμα χαρακτηριστικά και κάποια πολύ κακά και επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Ένα πολύ επικίνδυνο χαρακτηριστικό για μένα είναι η ανωνυμία στα social media. Η επικρότηση της ανωνυμίας, το να καταλαμβάνεται ο ίδιος χώρος από ανθρώπους οι οποίοι οι μεν έχουν την ευγένεια και τη συνείδηση του να υπογράφουν την άποψή τους, οι άλλοι θα κρυφτούν πίσω από ένα avatar και από ένα ψευδώνυμο, για λόγους τους οποίους εκείνοι βαφτίζουν, άλλοτε ιδεολογικούς και άλλοτε ελευθερία της έκφρασης. Δεν καταλαβαίνω ποτέ γιατί η ελευθερία της έκφρασης και η δημοκρατία έμπλεξε με την ανωνυμία, αλλά αυτό το αφήνω έτσι σαν τροφή για σκέψη στο μυαλό του καθενός. Και πάρα πολύ με απασχολεί το πώς τα social media γίναν οφερετζές για αυτό που ήθελαν να κάνουν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επίσης αγιοποιούμε σε έναν υπερβολικό βαθμό, αλλά επειδή δεν μπορούσαν να το κάνουν ή καθώς πρέπει anchormen και anchorwomen, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην χρήση των social media. Τα social media στην Ελλάδα όσον αφορά το hate speech και τον όχλο γενικότερα, αν τα κατηγοριοποιήσουμε, θα δούμε ότι ο νούμερο ένα κίνδυνος έρχεται από το Twitter. Γιατί έρχεται από το Twitter? Γιατί είναι ο χώρος στον οποίο σου δίνεται κυρίως η δυνατότητα της παραγωγής κειμένου, παραγωγής λόγου. Και για κάτι που είναι ασύμμετρο για μένα, γιατί το Twitter είναι το πρώτο μέσο το οποίο χρησιμοποιούν όλα τα παραδοσιακά μέσα
να αναπαράξω. Ούτε το Facebook, ούτε το Instagram, ούτε το YouTube αναπαράγονται τόσο πολύ όσο το Twitter. Και ο λόγος που το αναπαράγουν το Twitter, τα παραδοσιακά μέσα, είναι γιατί θα βρουν εκεί τη ρητορική μίσους που ψάχνουν, ώστε να μπορέσουν να έχουν περισσότερους ακροατές, πιο φανατισμένους ακροατές, πιο πολλωμένο ακροατήριο, και όλα αυτά με τη μαγική προϋπόθεση ότι δεν χρειάζεται τα παραδοσιακά μέσα και ο φορέας που διαχειρίζεται το Twitter από εκεί να το υπογράψει. Αν εγώ δηλαδή κάνω μια εκπομπή στην τηλεόραση και αποφασίσω να χρησιμοποιήσω έναν υβριστικό χαρακτηρισμό, ο οποίος έρχεται από το Twitter, δεν χρειάζεται να βάλω την υπογραφή μου Χρήστος Κιούσης, αρκεί απλά να κάνω αναπαραγωγή αυτού, να πω και χαριτολογώντας ένα ότι εγώ δεν φημώνω το ακροατήριό μου, να το μεταδώσω, να έχω εκτοξεύσει αυτό που θέλω να εκτοξεύσω προς αυτόν τον οποίο συνήθως αντιπαθώ, μισώ ή είμαι σε αντιπαράθεση μαζί του, και ταυτόχρονα να μην το έχω κάνει εγώ, δηλαδή να μην έχω συνέπεια. Οπότε έχουμε την ανωνυμία του χρήστη των social media και την ανωνυμία που εγώ επαγγελματικά διαχειρίζομαι ως επώνυμος άνθρωπος, ο οποίος πληρώνεται για αυτό που κάνει, βγαίνοντας τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ή στον ψηφιακό κόσμο του gadgeta.gr. Έχω ήδη το ακροατήριο εκεί να με περιμένει και μπορώ να διαχειρίζομαι τη ρητορική του μίσους όπως αυτή διακινείται μέσα στα social media και συγκεκριμένα στο Twitter. Το Twitter λοιπόν το διαχειριζόμαστε έτσι, ενώ και πολλές φορές ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι είναι το πρώτο ή το δεύτερο μέσο στα social media σε επίπεδο δημοφιλίας, ενώ στην Ελλάδα είναι μόλις το τέταρτο. Πάνω από το Twitter είναι το Facebook, πάνω από το Twitter είναι το Instagram, πάνω από το Twitter είναι το LinkedIn. Και ο Σονούπο, αν δεν έχει γίνει ήδη, πιστεύω, φυσικά πάνω από το Twitter θα πρέπει να κατατάξουμε και το YouTube, και ο Σονούπο πιστεύω και το TikTok θα ξεπεράσει το Twitter, θα μείνει ένα πέμπτο, έκτο μέσο, το οποίο όμως θα έχει μια καταπληκτική φαρέτρα ρητορικής μίσους για να τη χρησιμοποιήσει όποιος θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Επίσης, τα social media προσφέρουν και αυτό το μαγικό χαρακτηριστικό, όχι απλά να μπορεί να βγει ένας διακεκριμένος επιστήμονας, λοιμοξιολόγος με χρόνια σπουδών και ερεύνας πίσω του και να διατυπώσει μία άποψη, να βγω και εγώ, ο οποίος για τους χύψη λόγους της αγοράς μπορεί να έχω υπερπολαπλάσιους followers από τον συγκεκριμένο λοιμοξιολόγο και να εκφράσω άποψη για αυτό που σπούδασε ο λοιμοξιολόγος, ενώ απλά διάβασα εγώ φευγαλέα σε έναν τίτλο, αλλά μου δίνει το δικαίωμα επίσης να δημιουργήσω και άλλους 15 λογαριασμούς Twitter που ο καλός επιστήμονας δεν έχει το χρόνο καν να το κάνει. Αφήστε που δεν θα ήθελε καν να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε ξαφνικά να βρίσκεται η άποψη αυτού του ανθρώπου να παλεύει με τη συνθήκη 1 προς 16. Πράγμα ασύμετρο, πράγμα επικίνδυνο, γιατί δυστυχώς μιλάμε για ένα περιβάλλον, όχι μόνο των social media, της κοινωνίας μας γενικότερα, που ασχολείται με τα νούμερα, ασχολείται με τα στατιστικά. Το καλό είναι το πρώτο και το σωστό είναι το δημοφιλές. Αλλά τα πράγματα δεν πηγαίνουν έτσι. Και δεν πηγαίνουν καθόλου έτσι όταν μιλάμε για επιστημονικά θέματα και για θέματα που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, όπως αυτή την εποχή, με τη δημόσια υγεία. Στην πραγματικότητα, αυτός ο όχλος, ο οποίος έχει, κατά τη γνώμη μου, επικρατήσει μέσα στα social media, είναι λίγο μια συνέχεια των παλαιών της δεκαετίας του 80, αφού κάναμε μια αναδρομή μέσω του Mythbusters και του Ghostbusters στη δεκαετία του 80, να την κάνω και εγώ όσον αφορά τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία. Ίσως αυτά να είναι άγνωστες λέξεις για τα παιδιά που μας ακούν αυτή τη στιγμή και έχουν γεννηθεί αρκετά αργότερα. Πρέπει να σας πω ότι δεν είστε μια άτυχη γενιά, γιατί γεννηθήκατε αργότερα και δεν προλάβατε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που ζήσαμε εμείς. Είστε μια τυχερή γενιά, γιατί ζείτε σε έναν υπέροχο κόσμο όσον αφορά το επίπεδο της επικοινωνίας και των εργαλείων που διαθέτετε, αρκεί να τα φιλτράρετε λίγο καλύτερα. Και επίσης να σας πω ότι, όπως και στην αρχαιότητα, έτσι και ό,τι συνέβαινε στην Ελλάδα και στον κόσμο τη δεκαετία του 70 και του 80, δεν ήταν απαραίτητα καλό. Τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία, λοιπόν, ήταν εστίες διαχωρισμένες μεταξύ τους και μεμονωμένες ανά τόπο, που οι ψηφοφόροι του ενός κόμματος σύχναζαν και οι ψηφοφόροι του άλλου κόμματος απέφευγαν και σύχναζαν στο δικό τους καφενείο, ακριβώς γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν την πρόθεση και τη διάθεση να μιλήσουν. Και αν είχαν την πολυτέλεια και τη δυνατότητα αυτοί που απάρτιζαν το πράσινο καφενείο να πάνε και να σφραγίσουν το μπλε καφενείο, και το αντίστροφο φυσικά, θα το έκαναν. Δεν υπήρχε καμία ανεκτικότητα η οποία τους άφηνε απλά να λειτουργούν και τα δύο καφενεία. Υπήρχε ο φόβος, γιατί θα έπρεπε αυτό να πάνε και να το κάνουν με το πρόσωπό τους,
με την υπογραφή τους, με το όνομά τους και να δεχθούν μετά τις συνέπειες του νόμου όταν αυτός θα άπλωνε το μακρύ του χέρι. Στα social media δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Στα social media μπορεί να υπάρχουν τα ανώνυμα σχηματικά πράσινα και γαλάζια καφενεία και όταν δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες, παύλα, θαμώνες, τον μεν και το δε, να κλείσουν τα άλλα ή να τα κάνουν να συγχύσουν ή να τα καταπατήσουν με τον υβριστικό τους λόγο, θα το κάνουν. Θα το κάνουν ανερυθρίαστα, θα το κάνουν χωρίς να έχουν second thoughts για το αν πρέπει να υπάρχουν και οι δύο απόψεις στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού διαλόγου. Είμαι απολύτως σίγουρος. Οπότε αυτό που συμβαίνει τώρα είναι μια προέκταση αυτού που συνέβαινε πάντα, κατά τη γνώμη μου. Απλά αυτή τη στιγμή με πολύ περισσότερα εργαλεία. Είναι πολύ πιο εύκολο να χτίσεις τον ψηφιακό όχλο από το να χτίσεις το φυσικό όχλο. Είναι πολύ ευκολότερο να φτιάξεις ένα group στο Facebook 50.000 ανθρώπων, όπου θα καταστρατηγήσεις κάθε νόμο σεβασμού, δημοκρατίας και λογικής, από το να μαζευόντουσαν αυτοί οι 50.000 άνθρωποι σε ένα φυσικό χώρο και με το πρόσωπό τους και με τη φωνή τους να εξέφραζαν αυτού του είδους τις ακραίες απόψεις που πολλές φορές βλέπουν να εκφράζονται σήμερα. Πάντα όταν έρχεται ένας νέος, δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει και στον κύριο Παναγιώτη, δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το χώρο της εκπαίδευσης. Εμείς ασχολούμαστε με τον κλάδο της επαγγελματικής κατάρτισης και μου αρέσει να διαχωρίζω τον κλάδο αυτόν από τον ακαδημαϊκό κλάδο και από την πανεπιστημιακή σπουδή. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ξεκαθαρίζω τα πράγματα και μ' αρέσει πάρα πολύ να διαχωρίζω και τη λέξη καθηγητής που τη φέρει ο κύριος Παναγιώτου και τη λέξη εκπαιδευτής που τη φέρουμε εμείς και είναι κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να ζούμε την ίδια συνθήκη. Έρχονται νέα παιδιά να σπουδάσουν δημοσιογραφία και θα μείνω λίγο στο κομμάτι της δημοσιογραφίας. Η πρώτη ερώτηση που κάνω στα παιδιά είναι τι παρακολουθούν, πού παρακολουθούν ειδήσεις, από πού ενημερώνονται. Η συνηθισμένη τους απάντηση είναι από το ίντερνετ. Υποψιασμένος πια μετά από τόσα χρόνια που κάνω αυτή την ερώτηση, ξέρω ότι το από το ίντερνετ δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπαίνουν και πληκτρολογούν ένα-δύο συγκεκριμένα URLs για να απαντήσουν κάποια sites και να διαβάσουν κάποιες απόψεις. Όταν τα παιδιά λένε στο ίντερνετ, εννοούν σε αυτό που τους περνάει μπροστά τους ο αλγόριθμος του Facebook, ο αλγόριθμος της Google ή οτιδήποτε άλλο. Όταν πάω λίγο πιο κάτω στην ερώτηση, αν παίρνεις εφημερίδα, συνήθως η απάντηση είναι αρνητική. Αν παρακολουθείς ειδήσεις στην τηλεόραση, η απάντηση συνήθως είναι σπάνια. Αν ακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, η απάντηση συνήθως είναι ότι ακούω Spotify. Όταν πάω λίγο περισσότερο στο κομμάτι της ενημέρωσης και τους λέω ποιο δημοσιογράφο παρακολουθείς, ποιον έχεις ξεχωρίσει, ποια άποψη είναι αυτή που συνήθως μπαίνεις να ακολουθήσεις εντός αγωγικών, σαν αναγνώστης έτσι, όχι να ακολουθήσεις σαν follower, δεν γνωρίζουν καν τα ονόματα των δημοσιογράφων που διαβάζουν. Δηλαδή, τα άρθρα που περνάνε μπροστά τους από τον αλγόριθμο δεν μπαίνουν καν στον κόπο να δουν ποιος τα έχει υπογράψει. Το πρώτο πράγμα που προσπαθώ να κάνω μαζί τους είναι να τους τονίσω ότι αν δεν ξεχωρίσουν αυτοί 5-10 υπογραφές ανθρώπων που τους αρέσει ο τρόπος που γράφουν, όχι απαραίτητα που τους αρέσει η άποψη που εκφράζουν, αλλά που τους αρέσει ο τρόπος που γράφουν, που θεωρούν ότι από αυτούς λαμβάνουν, συνθέτοντάς τους, μια ολοκληρωμένη ενημέρωση, δεν έχει κανένα νόημα να ασχοληθούν οι ίδιοι με τη δημοσιογραφία. Αν δεν ξεχωρίζουν και δεν δίνουν αυτή αξία σε κάποιες υπογραφές ανθρώπων και σε κάποια μέσα συγκεκριμένα, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχωρίσουν οι ίδιοι από τον όχλο του αλγόριθμου. Και δεν πρέπει ποτέ να περιμένουν ότι θα βιοποριστούν από ένα επάγγελμα που δεν έχει καμία σημασία ποιος γράφει και ποιος εκφέρει δημόσιο λόγο στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ή στο ίντερνετ γενικότερα. Προσπαθώ λοιπόν πρώτα να τους προτρέψω να γίνουν συνειδητοποιημένοι αναγνώστες, ακροατές και τηλεθεατές και μετά ας μπούμε στο κομμάτι σπουδή στη δημοσιογραφία. Ας μπούμε στο κομμάτι εκπαίδευση στη δημοσιογραφία, είναι κάτι άλλο ξεχωριστό. Αυτό για να τους τονίσω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιος μιλάει, τι λέει, πόσος χώρος δίνεται στον άνθρωπο αυτόν που μιλάει να εκφράζει τη γνώμη του, αν του δίνεται ο κατάλληλος και ο λογικός χώρος να εκφραστεί, σε σχέση με όλους τους άλλους που είναι ανειδίκευτοι πάνω στο θέμα για το οποίο εκφράζονται και στον παράλογα περισσότερο χώρο που καταφέρουν να καταλάβουν, γιατί μπορεί να χειρίζονται πολύ απλά καλύτερα την ψηφιακή τεχνολογία ή ακόμη πιο επικίνδυνο να ρίχνουν λεφτά στην ψηφιακή τεχνολογία, προκειμένου να ανέβουν ψηλότερα στον αλγόριθμο και να κάνουν την άποψή τους πιο δημοφιλή και πιο κοινή. Νομίζω συνολικά ότι αυτό που συμβαίνει με τον όχλο και με τη ρητορική μίσου στα social media είναι απλά μια πεδία μίσους που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, αρκετές δεκαετίες στην Ελλάδα, η οποία σιγά σιγά βρήκε ένα
σαν χωνή, ένα μεγαλύτερο funnel για να βγει προς τα έξω και να μπορέσει να διοικητευτεί στην κοινωνία μας. Αν το χωνί ήταν μικρό, θα έβγαινε το μίσος με μικρότερη ποσότητα. Από τη στιγμή που του δώσαμε μια μεγαλύτερη χωάνη να βγει και να εκτοξευθεί, αυτό καταφέρνει να επικρατήσει δυστυχώς στο δημόσιο λόγο. Και επειδή πάντα οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τα μέσα και οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις, οι αρχισυντάκτες και οι εκδότες που επιλέγουν τους τίτλους, οι HR που επιλέγουν τα άτομα με τα οποία θα συνεργαστούν και τα οποία θα ανταμείψουν και θα κρατήσουν στο μισθολόγιο για να κάνουν αυτή τη δουλειά, φοβάμαι ότι το πρώτο τους ερώτημα και το κύριο ερώτημα είναι, όταν ένας άνθρωπος εκφέρει δημόσιο λόγο, είναι όχι τι θέλεις να πεις, αλλά αν σε διαβάζουν, πόσους αναγνώστες έχεις. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να διεκδικήσω εγώ σαν blogger, σαν αρθρογράφος, τους περισσότερους αναγνώστες, τα περισσότερα clicks, με το να εκπέμψω μίσος, είτε γιατί κάποιοι θα συμφωνήσουν μαζί μου, είτε γιατί κάποιοι θα θελήσουν να αντιπαρατεθούν μαζί μου, παρά όταν θελήσω απλά να εκφράσω την άποψή μου. Με τον πιο μετριοπαθή τρόπο, όσο πιο μετριοπαθός εκφραστείς, τόσο πιθανότερο είναι να αποτύχεις. Να αποτύχεις εννοώ στους αριθμούς. Να πετύχεις στο πόσο θα σε ανεβάσει ψηλά ο αλγόριθμος. Επειδή ο κύριος καθηγητής πολύ εύστοχα χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα της τωρινής εποχής, της τωρινής εβδομάδας, και είναι πάντα χρήσιμο να ανατρέχουμε στα πιο πρόσφατα παραδείγματα για να τα έχουμε φρέσκα στη μνήμη μας, αναφέρθηκε στο κομμάτι της ρητορικής μίσους ή ρητορικής της υποτιμητικής, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, έναντι της κυρίας Παπαρίζου την προηγούμενη εβδομάδα για μια δημόσια εμφάνιση που έκανε, λες και θα έπρεπε ο κάθε άνθρωπος, η κάθε γυναίκα, ο κάθε άντρας να απολογηθεί για την εμφάνισή του, όποια και αν είναι αυτή και όπως και αν έχει αποφασίσει να διαχειριστεί ο καθένας το σώμα του ή το πρόσωπό του. Σήμερα έκανα κάτι που ίσως κάνουμε πολύ μεταξύ μας, όταν άνοιξα το κινητό μου τηλέφωνο και όταν άνοιξα το Twitter, το οποίο πρέπει να σας πω ότι ήταν το πρώτο μέσο στο οποίο δημιούργησα εγώ προσωπικά social λογαριασμό, έκανα αυτό που κάνουν οι περισσότεροι ή αρκετοί, πάτησα την αναζήτηση να δω ποια είναι τα top trends της ημέρας. Με έκπληξη, σχετική έκπληξη, γιατί νομίζω τίποτα πια δεν μας εκπλήσει στα ελληνικά social media, είδα ότι το peak της ημέρας ήταν το όνομα Λατινοπούλου. Ξέρετε, το πρώτο πράγμα που πάει σε έναν άνθρωπο 46 στα 47 σαν εμένα στο μυαλό του, γιατί είμαι και μιας ηλικίας, είναι μήπως συνέβη κάτι κακό στον άνθρωπο. Είναι αυτό το κλασικό, ξέρετε, που έλεγαν οι μαμάδες μας φεύγοντας από το σπίτι να βάλεις ένα καθαρό βρακί, γιατί άμα συμβεί κάτι θα σε πάνε στο νοσοκομείο να μην ξεφτυλιστούμε. Δεν την ένοιαζε αν θα βγω από το νοσοκομείο. Πρώτα και πάνω απ' όλα έπρεπε να είμαστε καθαροί πηγαίνοντας και όταν θα μας δίνει ο τραυματιοφορέας. Οπότε μου έχει μείνει λίγο αυτό στη σκέψη, δυστυχώς, και ως μπαμπάς τριών παιδιών. Είδα λοιπόν το όνομα Λατινοπούλου ψηλά-ψηλά στα trends. Με ελάχιστα δευτερόλεπτα μου πήρε για να καταλάβω ότι ο λόγος που ήταν το όνομα Λατινοπούλου ψηλά ήταν γιατί είχε εκφράσει μια δημόσια άποψη και υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν απαντήσει. Άλλοι με κόσμιο και άλλοι με μη κόσμιο τρόπο. Πριν πας στην αντίδραση, πρέπει να πας στη δράση. Είναι για μένα αυτό, ξέρετε, αναγκαία προϋπόθεση. Πριν καταλήξω να μιλήσω για τη ρητορική μίσους, για τον όχλο που σχηματίζεται και η λιθοβολή κάποιον, νομίζω καμιά φορά πρέπει να εξετάζουμε και το ποιος είναι αυτός ο κάποιος και το τι έχει πει. Θεωρώ εξαιρετικά παράλογο, όπως όλο αυτό περιέγραψε πριν ο κύριος καθηγητής για το φαινόμενο των τελευταίων ημερών Παπαρίζου. Θεωρώ εντελώς παράλογο να βγαίνω αυτή τη στιγμή με την δύναμη της εικόνας μου, της αναγνωρισιμότητάς μου και των followers, τους οποίους τυχαίνει να έχω, και να ανοίγω το κινητό μου τηλέφωνο να γράφω ένα βίντεο δύο λεπτών, στο οποίο να περιγράφω τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει στις γυναίκες οι οποίες βγαίνουν στην παραλία ή και στους άντρες οι οποίοι βγαίνουν στην παραλία. Δηλαδή, απριόρι, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι παράλογο. Με τη δική μου λογική τουλάχιστον. Οπότε, αν εκ προημίου είναι παράλογο, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα συμπαρασύρει και όλους όσους με βλέπουν και με ακούνε να απαντήσουν με παράλογο τρόπο. Είτε παράλογα θα συμφωνήσουν, είτε παράλογα θα διαφωνήσουν μαζί μου. Και κάποιοι θα ξεφύγουν από το πλαίσιο της διαφωνίας και της απαξίας που θα έπρεπε ίσως να αντιμετωπίσω και θα πάνε στο κομμάτι του υβριστικού λόγου και της ρητορικής μίσους. Οπότε είναι αυτό που λένε καμιά φορά. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί έτσι, όπως θα σας το πω. Πας γυρεύοντας. Και έχει επικρατήσει και μία άποψη η οποία παλιότερα ήταν υποτιμητική, αλλά τελευταία σκέφτομαι ότι είναι λίγο ιδιότητα ανθρώπων, την οποία την υιοθετούν οι ίδιοι
για να την χρησιμοποιήσουν σαν όχημα και να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτή. Οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες ευτυχώς το έχουν διατυπώσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην χρειάζεται να βρω εγώ τις αντίστοιχες λέξεις στο ελληνικό λεξιλόγιο. Αν θελήσω να κάνω καριέρα ως πολιτικός ή ως δημοσιογράφος, με την ιδιότητά μου από κάτω να γράφει attention whore, μετά μην έχω την ψευδαίσθηση ότι αυτό θα είναι αρεστό και δεν θα υποκινήσει και όλη την αντίδραση και όλη τη ρητορική του μίσους απέναντί μου. Δεν αισθάνθηκα καθόλου άνετα με αυτά που διάβασα να γράφονται από κάτω για την κυρία Λατινοπούλου. Δεν αισθάνομαι ποτέ άνετα με αυτά τα φαινόμενα. Θα προτιμούσα κάποιοι να κάνουν αυτό, οι περισσότεροι να κάνουν αυτό που κάνω κι εγώ. Στο Twitter, ξέρετε, και στα social media σπανίως κάνω blog. Πολύ συχνά κάνω mute όμως. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία του να σου δώσω την εντύπωση ότι σου έδωσα τόσο πολύ αξία ώστε να σε κάνω blog, αλλά μπορώ να σε κάνω ένα mute και να σε βγάλω από την καθημερινότητά μου, να σε βγάλω από το timeline μου, να σταματήσει αυτό το πράγμα, αυτή η ασχήμια να περνάει από μπροστά μου. Στο τέλος, για να καταλήξω κάπου, θα μου επιτρέψετε μία αισιόδοξη και ταυτόχρονα απεσιόδοξη πρόβλεψη σχετικά με τη ρητορική μίσους. Τα μέσα τα οποία ολοένα και ανεβαίνουν είναι τα μέσα τα οποία δεν έχουν λόγο. Είναι τα μέσα τα οποία έχουν εικόνα. Στο τέλος αυτό θα επικρατήσει, αλλά αυτό είναι αλλουνού επιστήμονα, Ευαγγέλιο, να ασχοληθεί με αυτό. Δεν θα είναι τα κείμενα, θα είναι οι εικόνες. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι στο προσεχές μέλλον αυτό που θα μας απασχολεί δεν θα είναι τόσο πολύ το κομμάτι του τι έγραψα, αλλά του τι εικόνα ανέβασα. Οπότε νομίζω αυτό που τώρα μας απασχολεί στο κομμάτι μίσος, όχλος, fake news και όλα αυτά τα συναφή και παρεμφερή, θα είναι απλά το αισθητικό και το αντιαισθητικό. Απλά ελπίζω, και εδώ έγκυται έτσι μια μικρή απεσιόδοξη διάθεση μέσα στην αισιοδοξία μου, παραδείγματα όπως το σημερινό της κυρίας Λατινοπούλου, να μην χρειάζεται να μου ορίσουν αυτά τι είναι το αισθητικό και το τι είναι το αντιαισθητικό. Να το αφήσουν στην παιδεία μου, στους δασκάλους μου και στους γονείς μου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κρατώ το τελευταίο σας κομμάτι πριν σας αποδεσμεύσω και περάσω στην επόμενη ομιλήτρια, γιατί συνδέεται αυτό που είπατε με την επόμενη ομιλήτριά μας. Ήθελα μόνο να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε πράγματι τα trends στα social media, στο Twitter. Είναι πολύ εύκολο να φτιάξεις ένα trend στο Twitter. Δηλαδή, μαζευόμαστε 50 άνθρωποι, φτιάχνουμε 3 λογαριασμούς και την άλλη μέρα το πρωί το hashtag μας είναι πρώτο. Δηλαδή, πολλές φορές δημιουργείται η εικόνα ότι κάτι σημαντικό συμβαίνει. Ας αφήσουμε το περιεχόμενο. Ας πάμε στην ουσία του. Δημιουργείται η εικόνα ότι κάτι σημαντικό συμβαίνει. Ο κόσμος ασχολείται με το hashtag. Αλλά αυτό δεν αναφέρεται μόνο σε μερικές εκατοντάδες, χιλιάδες ανθρώπους. Χιλιάδες βαριά. Δηλαδή, σε σχέση με την πραγματικότητα, μήπως η σύγκριση αυτή λίγο δημιουργεί μια πλασματική εικόνα για το impact που έχει ένα hashtag ψηλά στο Twitter, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Έχετε δίκιο. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι, να σας ακούμε. Έχετε δίκιο. Τα trends είναι ένας επίπλαστος τρόπος να δοθεί προτεραιότητα σε απόψεις και σε θέματα. Αλλά είδατε ότι, τι σας είπα και εγώ, έκανα το λάθος για το οποίο καμιά φορά ψέγω τους υποψήφιους σπουδαστές της δημοσιογραφίας. Πάτησα το φακό για να δω στην αναζήτηση ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα. Ενώ θα έπρεπε να έχω ως συνειδητοποιημένος χρήστης αποφασίσει ότι αν θέλω να μάθω τι έγινε στο μπάσκετ, θα έπρεπε να ψάξω το λογαριασμό του κυρίου Σκουντή. Αν θέλω να ψάξω τι έγινε στο θέμα του εμβολίου, θα έπρεπε να ψάξω το λογαριασμό του κυρίου Διέτη, ενός καθηγητή φαρμακολογίας που παρακολουθώ από την Κύπρο. Αυτό το shortcut που κάνουμε πάρα πολύ συχνά στην αναζήτηση άποψης και στην αναζήτηση περιεχομένου στα social media είναι πολύ επικίνδυνο, είναι πολύ αποπροσανατολιστικό, αλλά κακά τα ψέματα γίνεται πια τόσο υποσυνείδητα, να το πω αντανακλαστικά, να το πω, που ακόμα και άνθρωποι όπως εγώ, οι οποίοι γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σε μια αναλογική εποχή και περάσαμε σιγά σιγά στον ψηφιακό κόσμο, πρέπει να το σκεφτούμε για να βγούμε από αυτή την παγίδα. Όμως, εκτός από τον νέο άνθρωπο που είναι χρήστης των social media και πέφτει εντός αγωγικών θύμα αυτών των trends, θήτης συχνά στα παραδοσιακά μέσα είναι άνθρωποι σαν εμένα, οι οποίοι έχουν πολλά χρόνια εμπειρίας πίσω τους, και όλο αυτό
όλη αυτή τη μεταφορά των trends και των topics στην κορυφή, αφήνοντας τα πραγματικά σημαντικά θέματα στα τελευταία λεπτά των δελτίων και στις πολύ μέσα σελίδες, είναι μια συνειδητή πράξη. Και όπως κάθε ερώτηση, νομίζω, απαντιέται στο σύγχρονο δυτικό κόσμο, έτσι και στα social media και στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, ό,τι παράλογο συμβαίνει, όποια ερώτηση μας φαίνεται δύσκολη να απαντήσουμε, πιστεύω πάντα η πρώτη απάντηση στην οποία πρέπει να προστρέχουμε είναι το follow the money. Όλα τα υπόλοιπα έπονται.